Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Πέδρο Σάντσεθ καλωσόρισε το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Ο ηγέτης του, Πάμπλο Κασάδο, ακολουθεί την πολιτική ραχόη στο ζήτημα της Καταλωνίας, υποσχόμενος πως θα εφαρμόσει το άρθρο 155 του συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Για περίπου εννέα μήνες, μήνες καλούσαμε τον παιδείο Σάντσεθ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και να δώσει στον Ισπανικό λαό το δικαίωμα να εκφραστεί μέσω εκλογών. Γιατί το έκανε σήμερα. Επειδή το Λαϊκό Κόμμα κατάφερε να κάνει την κυβέρνηση Σάντσεθ να ρίξει λευκή πετσέτα. Από την πλευρά του ο ηγέτης των Τσιουδαδάνος, Άλμπερτ Ριβέραδη. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα γιατί εμεί, ο Ισπανικό λαό, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία και ευθύνη. Ο λαός έχει στα χέρια του το μέλλον τη χώρα με την ψήφο του. Η ψήφο είναι το όπλο των δημοκρατών. Με την ψήφο αποφασίζουμε για το μέλλον τη χώρα μα. Τώρα που ο Σάντσε θα αποφάσισε να φύγει, βλέποντα πω κανεί πλέον δεν τον υποστηρίζει, τώρα είναι η ώρα τη Ισπανία. Την πεποίθηση πω τα αποσχιστικά κόμματα θα ενισχυθούν, εξέφρασε η εκπρόσωπο τη τοπική κυβέρνηση τη Καταλωνία. Πιστεύουμε πως οι εκλογέ αυτέ θα είναι πολύ σημαντικέ για την Καταλωνία. Εκτιμούμε πω τα αποσχιστικά κόμματα θα ενισχυθούν και θα αυξηθεί η επιρροή του στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Οι υποδέμοι που στήριξαν την κυβέρνηση Σάντσεθ χαρακτήρισαν ανεύθυνη τη στάση των αποσκιστών, αλλά και των κομμάτων τη δεξιά που καταψήφισαν τον προπολογισμό.